την πλήρη καταστροφή της μυδοκαλλιέργειας στις περιοχές της Χαλάστρας, των Κιμήνων και της Πιερίας λόγω των εφιαλτικά υψηλών θερμοκρασιών του περασμένου θέρους, διεπίστωσε διαζώσεις ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, που βρέθηκε στην περιοχή της Χαλάστρας την Πέμπτη. Πραγματοποιήθηκε κλειστή σύσκεψη μεταξύ του αρμόδιου Υπουργού, του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Γιουτίκα, των μυδοκαλλιεργητών και των τοπικών φορέων. Οι μυδοκαλλιεργητές ζήτησαν αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν εφέτος, καθώς και οικονομική στήριξη για το 2025, αφού στην πραγματικότητα καταστράφηκε και ο σπόρος που θα έδινε την παραγωγή του επόμενου έτους. Φέτος είναι μια από τις χειρότερες, μάλλον η τελική χειρότερη χρονιά που έχουμε ζήσει, γιατί έχουμε ζήσει και άλλες παρόμοιες με λιγότερη θνησιμότητα. Φέτος έχουμε 100% θνησιμότητα, όχι μόνο στα μεγάλα τα μύδια, αλλά και στο ίδιο το γόνος. Εκατοντάδες οικογένειες μυδοκαλλιεργητών αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο να μείνουν χωρίς εισόδημα. Έχουν ληφθεί δείγματα για την αποστολή δεδομένων και υπάρχει ανάγκη άμεσης στήριξης των επαγγελματιών και των οικογενειών τους. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ήταν εδώ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Έχουμε συλλέξει όλα και τα επιστημονικά δεδομένα για να καταρτιστεί και να δώσουμε στον Υπουργό ακριβώς την τεχνική έκθεση η οποία πρέπει να δοθεί, που θα αποδεικνύει την ολική καταστροφή. Από εκεί και πέρα θα ζητήσουμε μαζί όλοι από κοινού συντονισμένα να στηριχθεί, να αποζημιωθεί ο κλάδος για την καταστροφή που έχει πάθει, να βρεθούν τρόποι οικονομικοί πόροι από το κράτος προκειμένου να στηριχθούν οι 300 και πλέον οικογένειες το 2025, και φυσικά θα κάνουμε και προτάσεις για να δούμε τι τρόπους μπορούμε εναλλακτικούς να έχουμε το 2026 στην καλλιέργεια των Οστράκων, για να μην αναζήσουμε πάλι ολική καταστροφή όπως φέτος. Η χώρα κινδυνεύει να απολέσει ένα από τους πυλώνες του πρωτογενούς τομέα, αφού η μεγαλύτερη παραγωγή μυδιών γίνεται στην πλειονότητά της στο θερμαϊκό κόλπο και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας. Για την ανάγκη συνολικού επανασχεδιασμού λόγω και της κλιματικής αλλαγής και για υποχρέωση της πολιτείας να βρει λύσεις από κοινού με τους επαγγελματίες, έκανε λόγο ο αρμόδιος υπουργός Κωνσταντίνος Τσιάρας. Ο λόγος για τον οποίο σας μίλησα για έναν συνολικό επανασχεδιασμό προφανώς δεν αφορούσε απλά και μόνο στην καταβολή κάποιων αποζημιώσεων ή στην καταβολή κάποιου απολεσθέντος εισοδήματος. Αφορά στο γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει, ότι πιθανότητα θα πρέπει να υπάρξει μια επιστημονική προσέγγιση για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το κατά πόσο μπορεί η καλλιέργεια των μυδιών να είναι παραγωγική μέσα από εντελώς διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με το παρελθόν. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, η Ελλάδα είναι βέβαιο ότι έχει ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη παραγωγή. Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Θεωρώ ότι πέρα από την συγκεκριμένη συμβολή στην διατροφική επάρκεια ή ακόμη και στην εξαγωγική δυνατότητα της χώρας, σηματοδοτεί και μια ουσιαστική επαγγελματική ενασχόληση για ανθρώπους και για τοπικές κοινωνίες που έχουν γαλουχηθεί και έχουν μια συγκεκριμένη κουλτούρα σε αυτή την κατεύθυνση. Όλα δείχνουν πως η κλιματική κρίση ήρθε για να μείνει, γεγονός που ενδέχεται με τα σημερινά δεδομένα να εξαλείψει μια παραγωγή που αποτελεί το 80% της εγχώριας παραγωγής.